χωρί προηγούμενο για αρκετέ από τι 12 θέσει τη Βουλή εκτιλήθηκε στη Λεμεσό. Η μάχη για κάποιου υποψηφίου των τριών μεγάλων κομμάτων για μια θέση στη Βουλή κράτησε σε κάποιε περιπτώσει μέχρι και την τελευταία κάλπη. Στο Δυσί, μόνο ο ευθύμιο δίπλαρο χαμογελούσε από τι 6 το απόγευμα, ο οποίο δεν άφησε ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτηση τη εκλογή του στου ανθυποψηφίου του. Πιο εύκολα από ό,τι περίμενε και η ίδια, αλλά και ο πιο αισιόδοξο υποστηριχτή τη, εξελέγηκε και η Ελένη Σταύρου. Από εκεί και πέρα, Αντρέα Κυπριανού και Αντρέα Μιχαλίδη έβαζαν και έβγαζαν το κουστούμι του βουλευτή στην κυρολεξία μέχρι και την τελευταία κάλπη. Τελικά, ο Αντρέα Κυπριανού άφησε εκτό βουλή τον Μιχαλίδη για μόλι 15 ψήφου. Η ατυχία του Αντρέα Μιχαλίδη δεν περιορίζεται εδώ, αφού άσχημο παιχνίδι το έπαιξε και ο εκλογικό νόμο. Το Δυσύ, αν και βγήκε πρώτο κόμμα, εξασφάλισε τρει έδρε, χάνοντα μία και το Ακέλ, αν και δεύτερο κόμμα, κέρδισε τέσσερι έδρε. Αξιοπρεπή εμφάνιση που, με λίγη προσπάθεια, ακόμη μπορεί να του έβαζε στη Βουλή, έδωσαν η Ελίτα Μιχαλίδου, που έλαβε 166 λιγότερου ψήφου από τον Κυπριανού, και η Ανδρέα Τημιστοκλέου και Νικοσίκα, η Σταυροπροτίμηση των τριών βουλευτών που εξέλεξε ο Δήσης τη Λεμεσό είναι Δίπλαρος ευθύμιος 9.105 ψήφους, <Σελίου> Σταυροελένη 5.205, Κυπριανού Ανδρέας 4.749. Στο ΑΚΕΛ πιο εύκολο βράδυ από τους τέσσερις που τελικά εξελέγησαν πέρασαν οι άντρους Καυκαγιάς Κώστας Κώστα και Αδάμου Αδάμους. Η μεγάλη μάχη των ακελικών της Λεμεσού δόθηκε για την τέταρτη θέση, που αν και αρχικά θεωρεί το δώρο άδωρο, αφού όλα έδειχναν ότι τρει βουλευτέ θα έβγαζε το ΑΚΕΛ, Προ το τέλο, απέκτησε σημασία λόγω του εκλογικού νόμου. Γι' αυτήν πάλεψαν ο Γιώργο Γεωργίου και ο Ιωάννου Αργεντούλα, με τον πρώτο να κερδίζει με διαφορά 403 ψήφων και να καταλαμβάνει για πρώτη φορά μια θέση στα έδρανα τη Βουλή. Οι τέσσερι βουλευτέ του Ακέλ που εξελέγησαν πήραν του ακόλουθου ψήφου. Καυκαλιά Ανδρέα, 6.447 ψήφου. Κώστα Κώστας 6.395, Αδάμου Αδάμος 5.397, Γεωργίου Γιώργος 3.776. Στο δίκο ο Πανίκο Λεωνίδου επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που τον ήθελαν πρώτο και δεν πέρασε το άγχος που βίωσαν οι Άγγελος Βότσης, Άθος Αντωνιάδης και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Και στο δίκο το κουστούμι του βουλευτή άλλαζε για ώρες όμω τελικά μετά από μάχη στήθο με στήθο, ο Άγγελο Βότση κατάφερε να επανακλεγεί. Κέρδισε τον Άθο Αντωνιάδη με διαφορά 235 ψήφων, ενώ την τέταρτη θέση με διαφορά 58 ψήφων από τον τρίτο κατέλαβε ο νεόφιτο Χαραλαμπίδης. Λέωνι Δουπανίκο 4.562 ψήφου. Βότση Άγγελο 3.320. Αντωνιάδης Άθος 3.085 Χαραλαμπίδης Νεόφιτος 3027. Μαχή για μια θέση στη Βουλή, όχι όμω με ανθυποψήφιο, έδωσε και ο πρόεδρο τη ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο. Μέχρι αργά το βράδυ, η τρίτη έδρα τη ΕΔΕΚ, σύμφωνα με του ειδικού, πεζόταν μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακα. Ο Σιζόπουλο, ω πρόεδρο τη ΕΔΕΚ, εξελέγει χωρί σταυρού προτίμηση. Οι άλλε έδρε τη Λεμεσού καταλήφθηκαν πάρα πολύ εύκολα, όπω άλλωστε αναμενόταν από τον Παύλο Μιλονά τη Συμμαχία Πολιτών και την Ελένη Θεοχάρου τη Αλληλεγγύη και οι δύο σάρωσαν. Ο Μιλονά με 3.651 ψήφου και η Θεοχάρου με 3.788 ψήφου, αφού και για τα δύο κόμματα το στίχημα ήταν να βγάλουν βουλευτή στη Λεμεσό. Συγκεντρωτικά η Λεμεσό επανεξέλεξε 6 βουλευτέ και ανέδειξε 6 νέου. Οι 10 βουλευτέ είναι άντρε και δύο γυναίκε. Δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν οι Ανδρέα Μιχαλίδη και Ανδρέα Θεμιστοκλέου από το Δυσί και ο Χρήστο Μέση από το Ακέλ.